Καλησπέρα κυρία Βουρδουμπά, καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας, είστε και ακόμα εδώ στην Κρήτη, είστε, είστε Ηράκλειο. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο Ηράκλειο, είμαστε σε ένα σχολείο για μια εκπαίδευση το πρωί και θα φύγουμε αύριο. Θα φύγετε αύριο. Τι αποκομίσατε από την παραμονή σας, έστω και σύντομη? Όπως πάντα ήταν υπέροχη, από όλα, σε όλα τα επίπεδα, από τη φιλοξενία που έχω να το λέω ότι σαν την κριτική φιλοξενία δεν υπάρχει πουθενά, είναι καταπληκτική, η γεύση, τι να πω, η ομορφιά, όλα υπέροχα. Θάλασσες. Μακάρι να είχαμε και χρόνο να τη γυρίσουμε λίγο, ναι. Γιατί δυστυχώς λόγω των υποχρεώσεων είδαμε πολύ λίγα πράγματα, αλλά και αυτά μας γέμισαν με μεγάλη χαρά. Ναι, θα έρθετε το καλοκαίρι να κολυμπήσετε στις παραλίες, στις περιοχές που έχετε δώσει γαλάζια σημαία. Είναι τόσες πολλές που δεν θα προλάβω. Δεν θα προλάβετε. Δειγματοληπτικά θα πάτε. Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις σε μια χώρα και χώρες ίχνος σοβινισμού με τόση μεγάλη ακτογραμμή να υπάρχουν πόσες, πάνω από 600 γαλάζιες σημαίες. 617 ακτές, 18 μαρίνες και 6 τουριστικά σκάφη βραβεύτηκαν φέτος. Πρώτη φορά ξεπεράσαμε τις 600 ακτές. Και είχαμε αύξηση και στις μαρίνες, που είναι πολύ σημαντική για εμάς. Δηλαδή από τις 15, πρώτη φορά πήγαμε στις 18. Μπήκαν 3 νέες μαρίνες. Πολύ ενθαρρυντικά αυτά τα στοιχεία, που σημαίνει ότι έχουμε καταρχήν, πέρα από τις βραβεύσεις, έχουμε καθαρές θάλασσες, κυρία Βουρδουμπά, έτσι. Από αυτή είναι η αφετηρία, νομίζω. Αυτό και όχι είναι ίσως, το όχι... νούμερο ένα και είναι σίγουρο ότι έχουμε εξαιρετικές καθαρές θάλασσες στη χώρα μας. Ναι. Ποια είναι τα στοιχεία, γιατί λέμε γαλάζια σημαία και το μυαλό μας ίσως το μόνο που πάει ή πρώτα απ' όλα πάει στο γεγονός ότι η παραλία είναι καθαρή, τα νερά είναι καθαρά. Ακριβώς είναι αυτό που είναι το νούμερο ένα κριτήριο, αν θέλετε, εννοώντας ότι χωρίς την εξαιρετική ποιότητα δεν μπορεί να προχωρήσει η εξέταση μιας αίτησης. Είναι το νούμερο ένα, θέλουμε εξαιρετική ποιότητα. Καμία άλλη διαβάθμιση δεν είναι αποδεκτή. Μάλιστα. Και το λέω γιατί δεν είναι μετά την εξαιρετική η ακατάλληλη. Υπάρχει και πολύ καλή και καλή για να πάμε στην κακή ποιότητα. Παρ' όλα αυτά θέλουμε την εξαιρετική. Στη συνέχεια είναι η κατηγορία της περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπου περιλαμβάνεται βεβαίως η καθαριότητα της ακτής, η ανακύκλωση, οι ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές στην παραλία, να μην γίνονται παραβάσεις. Και βεβαίως μετά είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση, ιδιαίτερα σημαντική για το πρόγραμμα, η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού και σημαντικότατη η ασφάλεια, ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις, όπως είναι υπηρεσίες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Και όταν λέμε για άτομα με ειδικές ανάγκες, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν αναφέρομαι μόνο σε έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει την ατυχία να βρίσκεται σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο, αλλά αναφέρομαι σε μια μητέρα που θα είναι με το παιδί της στο καροτσάκι, σε κάποιον που έχει σπάσει το πόδι του και έχει πατερίτσες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να πάνε σε κάποια ακτή που θα μπορέσει να τους προσφέρει τις υπηρεσίες, να κινηθούν πιο άνετα σε αυτή και να απολαύσουν τη θάλασσα. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν ξέρω βέβαια, επειδή συχνά πυκνά ακούμε... Να, και τώρα έχουμε το ζήτημα εκεί, βέβαια σε αυτό το πολύ μεγάλο βαθμό είναι στη Μύκονο, με αυθαίρετα, με παραλίες που ξαφνικά γίνονται ιδιωτικές. Το έχουμε αυτό το θέμα εμείς γενικότερα, δηλαδή ως χώρα. Είναι ένα ζήτημα αυτό, η καθαρή παραλία, να μην υπάρχουν αυτά που λέτε, αλλά να είναι χώροι ελεύθερης πρόσβασης, καθαρή, όπου καθένας μπορεί να πάει να πλώσει το ψαθάκι του, να μην είναι υποχρεωμένος να πληρώσει μια καρέκλα αν δεν θέλει. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς το έχουμε αυτό και αυτό. Λέμε. Το έχουμε βέβαια και αυτό εδώ. Αυτό που διευκρινίζουμε σε όλους τους διαχειριστές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ότι πρέπει κάποιος να έχει την επιλογή να μην χρησιμοποιήσει τη ξαπλώστρα και, όπως είπατε πολύ σωστά, να πάρει τη ψάθα του και να καθίσει στο πλάι. Ότι υπάρχουν ακτές που μπορεί να έχουν κάποιο αντίτιμο να μπει, υπάρχουν. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι ότι δεν πρέπει να απαγορεύουν σε κανένα την είσοδο. Οι ακτές είναι για να μπορούν οποιοδήποτε να μπει
Και σαφώς δεν απαιτούνται ξαπλώσεις, όχι απλά δεν απαιτούνται. Μακάρι να μην τις είχαμε κιόλας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα η πλειοψηφία των οργανωμένων ακτών για τη γαλάζια σημαία, επειδή απαιτεί κάποιες υπηρεσίες, αφορά οργανωμένες ακτές. Δεν αφορά τις αγνές, παρθένες, παράλληλες που δόξα τω Θεώ και από αυτές έχουμε αρκετές στη χώρα μας. Αφορά τις ακτές που έχουν οργάνωση, που θα έχουν και τουαλέτες, θα έχουν και ντους, θέλει κάποιες υπηρεσίες. Τελικά είναι εύκολο ή δύσκολο μια περιοχή να πάρει γαλάζια σημαία, κυρία Βουρδουμπά, με τα σημερινά δεδομένα της χώρας μας? Να σας πω, δύσκολο δεν είναι. Θέλει μια οργάνωση, μια τακτοποίηση. Μπορεί κάποιος να μπει στο πρόγραμμα, αλλά το πολύ σημαντικό είναι ότι μια ακτή θέλει φροντίδα. Για να μπορέσουμε λοιπόν, δεν είναι μόνο να την κερδίσουμε τη σημαία, είναι να τη διατηρήσουμε κιόλας. Mm-hmm. Πρέπει να φροντίζουμε όλο το καλοκαίρι, να την κρατάμε καθαρά, να την κρατάμε τακτοποιημένη, τα έντυπα στο πίνακα ανακοινώσεων. Θέλει μια περιποίηση και θέλει ανθρώπους που να μπορούν να την υποστηρίξουν. Και γιατί το λέω? Γιατί πολλές φορές έχουμε δει περιπτώσεις δήμων που έχουν έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει κάνει εξαιρετική δουλειά με μία-δύο ακτές και ξαφνικά βρίσκεται στην θέση να του ζητούν οι δήμαρχοι, για παράδειγμα, να βάλει άλλες πέντε και να μην μπορεί να υποστηρίξει τη βράβευση αυτή, καταλάβατε, την οργάνωση, να συντηρεί τις ακτές σε αυτή την περίπτωση. Πάντα λέμε ότι πρέπει να υπάρχει και το αντίστοιχο προσωπικό για να βοηθάει και να μπορεί καθημερινά να τις βλέπει, να τις ελέγχει, για να έχουμε την ποιότητα που θέλουμε να έχουμε. Σωστά. Και η ευθύνη βέβαια η δική μας, γιατί βλέποντας τις λίστες, νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε, εκτός αν θέλουμε να πάμε έτσι σε μια πιο άγρια παραλία, απομονωμένη κτλ., είναι να επιλέξουμε μια παραλία η οποία είναι καθαρή, έχει μια γαλάζια σημαία, είναι οργανωμένη, γιατί αυτό μας διευκολύνει σε πολλά και διάφορα, ειδικά αν έχουμε και παιδιά. Αυτό όμως σημαίνει πως έχουμε και ένα μερίδιο ευθύνης, γιατί μας αρέσει η καθαρή παραλία, αλλά πολλές φορές κατά την αποχώρησή μας, νομίζω όλοι το βλέπουμε τα καλοκαίρια, είναι κάποιοι που αφήνουν ένα μικρό χαμό πίσω τους. Οι ίδιοι όμως αναζητούν την καθαρή παραλία, δηλαδή θα πάνε εκεί που είναι καθαρά άσχετα το τι θα αφήσουν πίσω τους. Αυτό είναι γεγονός ότι συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις, γι' αυτό λέμε πόσο σημαντική είναι η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση των επισκεπτών στην ακτή. Αλλά επίσης είναι γεγονός ότι αν πάμε κάποιον χώρο και τον βρούμε καθαρό, θα προσπαθήσουμε να τον διατηρήσουμε καθαρό, ενώ αν πάμε και έχει έστω και λίγα σκουπίδια, μπορεί να τον αφήσουμε ακόμα χειρότερο. Υπάρχει αυτή η νοοτροπία γενικά. Αλλά είναι πολύ πολύ σημαντικό όπως βρίσκουμε τον χώρο, έτσι να τον αφήνουμε και για τους επόμενους. Αλλά αυτό είναι θέμα εκπαίδευσης, θέμα παιδείας και νομίζω ότι βελτιωνόμαστε. Δηλαδή χρόνο με το χρόνο δεν βλέπουμε περιπτώσεις που βλέπαμε ίσως πριν μια δεκαετία, που εκεί όντως ήταν πολύ χειρότερα. Νομίζω ότι πλέον οι πολίτες είναι ευαισθητοποιημένοι και σέβονται το περιβάλλον. Ναι, σαφώς και έχουν γίνει πολλά, ναι, δεν πρέπει να τα βλέπουμε όλα τόσο αρνητικά. Απλά ξέρετε, το να περνάς από να εκπαιδεύεσαι για να μην ρυπαίνεις, ακούγεται λίγο οξύμορο. Γι' αυτό βέβαια ξεκινάμε από τη νέα γενιά, από τα μικρά παιδιά, μέσα από τα σχολεία, τα οποία μεταφέρουν το μήνυμα και στους μεγάλους. Και δεν θα σας πω ότι και στο σπίτι μου συμβαίνει με τα παιδιά μου, που έχει τύχει να δουν εμένα κατά λάθος τον μπαμπά να πετάξουμε κάτι πριν βάσει στην ανακύκλωση. Όπου μαμά, τι κάνεις, αυτό μπαίνει στην ανακύκλωση γρήγορα. Η παιδεία ξεκινάει πάντα από εκεί. Αλλά δεν είναι αρκεί βέβαια το σχολείο. Η οικογένεια παίζει το σημαντικότερο ρόλο, το ξέρουμε όλοι. Και το παράδειγμα. Οι νέοι πολίτες, αυτοί που έρχονται, οι πολίτες του αύριο που λέμε, να είναι ακόμα καλύτεροι από τις σημερινές. Ναι, ως παράδειγμα. Κυρία Βουρδουμπά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή καλά. Τη συζήτηση. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε και να μην χρειαστεί μέσα στο καλοκαίρι να αφαιρέσετε καμιά γαλάζια σημαία. Συμβαίνει, είπατε έτσι, γιατί κάνετε ελέγχους. Ναι. Συμβαίνει να αφαιρείτε. Συμβαίνει και να σας πω, είναι κάτι που πρέπει να γίνει, γιατί θέλουμε να έχουμε ποιοτικές ακτές. Και αν μου επιτρέπετε με την ευκαιρία, θα ήθελα να μεταφέρω στους ακροατές ότι και οι καταγγελίες που γίνονται και έρχονται σε εμάς, γιατί όπως και να το πούμε, είναι
δύσκολο να πάμε περισσότερες από μία με δύο φορές σε όλες τις παραλίες. Ναι. Οπότε μπορεί να επισκεφτούμε μια ακτή τον Ιούλιο και να είναι καταπληκτική και πεντακάθαρη και να έχει άλλη εικόνα τον Αύγουστο. Αν κάποιος επισκεφτεί μια ακτή που δεν πληρείται οποιοδήποτε από τα κριτήρια, είτε είναι θέμα καθαριότητας είτε κάτι πιο σοβαρό, όπως να λείπει ένα παγωσώστη για παράδειγμα, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα, έτσι ώστε να μεριμνήσουμε να λυθεί αν λύνεται το όποιο πρόβλημα και αν όχι ακόμα και να αφαιρεθεί η σημαία για όλη τη χρονιά. Από εκεί, αχα. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, λοιπόν. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Κυρία Βουρδουμπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε. Και σε εσάς, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.